αχ παίζαμε και για την αγάπη μας η θάλασσα θολώσα το δάκρυ μας. Τα αισθήματα συγκίνησης έπειτα από τα ακούσματα από την ορχήστρα του κυρίου Δαλιάνη συνεχίζουν να κυριαρχούν και έπειτα από τα χθεσινοβραδινά συναισθήματα που λιώσαμε τόσο έντονα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την ορχήστρα. Η παράδοση για τους Έλληνες αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς και συντελεί στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας. Είναι ο δάσκαλος του παρόντος και ο οδηγός του μέλλοντος, γιατί η παράδοση συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Δείχνει την ιστορική συνέχεια του έθνους και συνδέει τις γενιές μεταξύ τους με τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, το χορό και το τραγούδι. Μέσα στο δημοτικό τραγούδι θα βρούμε τις ρίζες της φυλής μας, την ιστορία μας. Το δημοτικό τραγούδι, όπως λέει ο Νίκος Πολίτης, έχει εξαιρετική θέση μεταξύ των μνημείων του λόγου και του λαού μας. Ο στόχος είναι να γίνει ένα καινούριο ήταν με τον Τελειατικό Σύνδεσμο από πολύ νωρίς, με τη νέα διοίκηση του Τελειατικού Συνδέσμου. Από τον Απρίλιο ο στόχος ήταν να επανεκκινήσει το πανηγύρι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όταν κάτι διακόπτεται, το νέο ξεκίνημα πάντα έχει δυσκολίες. Στόχος λοιπόν ήταν να ξεκινήσει πάλι το πανηγύρι που για δύο χρόνια διεκόπη λόγω της πανδημίας, να ξεκινήσει δυναμικά. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα και της έκθεσης και του πανηγυριού, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη. Βέβαια αυτό που μένει από εδώ και πέρα είναι τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσουμε όλοι οι φορείς. Από την πλευρά του Δήμου έχουμε δηλώσει τη διαθεσιμότητά μας για συνεργασία και στο στόχο που θα είναι η αναβάθμιση και της Ευρωπανηγύρεως, έτσι ώστε να λάβει υπόψη της και τα δεδομένα που υπάρχουν πλέον στην κοινωνία και στο εμπόριο και στην γενικώς όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, ειδικά μετά τα χρόνια της πανδημίας, αλλά και στην έκθεση, έτσι ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί πραγματικά σαν μια παμπελοπονησιακή έκθεση και γιατί όχι σαν η κυριότερη έκθεση της Νοτιού Ελλάδας. Θεωρούμε ότι πετύχαμε πράγματα. Θεωρούμε ότι έχουμε πολύ περισσότερα να κάνουμε και να πετύχουμε. Θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα του χρόνου. Μετά, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, από δύο χρόνια παύσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξανανοιχνεύσουμε το περιβάλλον και να ξανανοιχνεύσουμε και τον κόσμο που συμμετείχε παραδοσιακά στο πανηγύρι και στην έκθεση, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει δραματικά, κυρίως ως προς τον εμπορικό κόσμο και ως προς την δυνατότητα των ανθρώπων του εμπορίου να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μιλήσαμε, πιστέψτε με, με σχεδόν έναν τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, πέρα από το ότι γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους που έρχονται χρόνια, μιλήσαμε με έναν, γιατί πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή τους και πώς αυτοί βιώνουν μέσα από τη συμμετοχή τους τα πράγματα. Πιστέψτε με, πήραμε πάρα πολλές θετικές απόψεις, πάρα πολλές θετικές απόψεις. Όσοι συμμετείχανε, φεύγουν από εδώ πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο εμπορικός κόσμος σίγουρα φεύγει ευχαριστημένος, γιατί οι εκδηλώσεις μας και η Ευρωπανηγυρική και η έκθεση είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα ξεκινήσουμε με τα παιδάκια. Καν τα σκάλε στα μαλλιά σου, καν τα σκάλε να ανεβώ. Τρώνε και τραγουζάνε, άντε πίνουν και γλεντάνε. Σιγαλά βρε γιουρανό, σιγανός τσιχαλισμό. Και με ένα μα παρά παρά.
για μπαντάρια. Άιντε μωρέκα του ρίξαν. Είδα πύργους πυγμένους, Ολυμπός και παγμένους. Παραγανή όμορφες για αυτές τη μαύρο. Καλή είναι η νύχτα, οι ώρες δώδεκα. Ένα με λένε μα, αλλά μου ένα με λένε μαύρο θα το βάψω λουλουδάκι μου γαλάνιο, λουλουδάκι μου γαλάνιο. Σε φιλό καλέ κοινό, κοινό φωτά ηγερκούμε. Είμαι στέλνης μάνα στην Αμερική. Ζάρα αντάμα χέριε. Όπως είπα και στην ομιλία, αισθανόμαστε μια γλυκιά κούραση. Είναι μια χαρά, πήγαμε όλα καλά, νομίζω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Οι έμποροι ήταν θετικός ο απολογισμός σε αυτό που ξέρουμε. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, θα τα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε από το Σεπτέμβριο να προετοιμαστούμε για του χρόνου και να πάμε ακόμα καλύτερα. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου αλλά και όλους και τους εμπόρους και τους εκθέτες που συμμετείχαν και πραγματικά εύχομαι του χρόνου να πάμε όλοι μαζί καλύτερα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.